τη σειρά των μαθημάτων μας «Η Εκκλησία του Θεού και η Αρπαγή της Εκκλησίας». Θα διαβάσουμε με τη χάρη του Χριστού από τη σελίδα 873, είναι από το ΚΕ κεφάλαιο του Κατά Ματθαίον Ευαγγελίου και από το 12 εδάφιο. ΚΕ 12, σελίδες 873, με τη χάρη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. «Ο δε αποκριθείς είπεν, αληθώς σας λέγω, δεν σας γνωρίζω. Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρετε την ώρα, ουδέ την ημέρα, ουδέ την ώρα, καθήν ο Υιός του ανθρώπου έρχεται. Διότι θέλει ελθεί ως άνθρωπος, ως της αποδημών εκάλεσε τους δούλους αυτού και παρέδωκεν εις αυτούς τα υπάρχοντα αυτού. Κι εις άλλον δε έδωκε 5 τάλαντα, εις άλλον δε 2, εις άλλον δε 1. Εις έκαστον κατά την ιδίαν αυτού ικανότητα και απεδήμησεν ευθύς. Υπήγε δε ο λαβών τα 5 τάλαντα και εργαζόμενος δι' αυτόν, έκαμε άλλα 5 τάλαντα, ως αυτός και ο τα 2, εκέρδισε κι αυτός άλλα 2. Ο δε λαβών το 1, υπήγε και έσκαψεν εις την γην και έκρυψε το αργύριον του Κυρίου αυτού. Μετά δε καιρών πολλήν, έρχεται ο Κύριος των δούλων εκείνων και θεωρεί λογαριασμόν με ταυτόν. Και ελθόν ο λαβών τα 5 τάλαντα, προσέφερεν άλλα 5 τάλαντα, λέγον, Κύριε, 5 τάλαντα μη παρέδωκας, ειδού άλλα 5 τάλαντα κέρδισα επ' αυτής. Και είπε προς αυτόν ο Κύριος αυτού, έβγε, δούλε, αγαθέ και πιστέ. Εις τα ολίγα εστάθης πιστός, επί πολλών θέλω σε καταστήσει, εισέλθε εις τη χαρά του Κυρίου σου. Προσελθόν δε και ο λαβών τα 2 τάλαντα, είπε, Κύριε, 2 τάλαντα μη παρέδωκας, ειδού άλλα 2 τάλαντα εκέρδισα επ' αυτής. Είπε προς αυτόν ο Κύριος αυτού, έβγε, δούλε, αγαθέ και πιστέ. Εις τα ολίγα εστάθης πιστός, επί πολλών θέλω σε καταστήσει, εισέλθε εις τη χαρά του Κυρίου σου. Προσελθόν δε και ο λαβών το 1 τάλαντον, είπε, Κύριε, σε εγνώρισα ότι είσαι σκληρός άνθρωπος, θερίζων όπου δεν έσπειρας και συνάγων όθεν δε διεσκόρπισας. Και φοβηθείς, πήγα και έκρυψα το τάλαντόν σου εν τη γη. Ιδού έχεις το σόν. Αποκριθείς δε ο Κύριος αυτού, είπε προς αυτόν, πονηρέ, δούλε και οκνηρέ. Ήξευρες ότι θερίζω όπου δεν έσπειρα και συνάγω όθεν δε διεσκόρπισα. Έπρεπε λοιπόν να βάλεις το αργύριό μου εις τους τραπεζίτας. Και ελθόν εγώ ήθελον λάβει το αιμόν μετά τόκου. Λάβετε λοιπόν από αυτού το τάλαντον και δότε εις τον έχοντα τα 10 τάλαντα. Διότι σπάντα τον έχοντα θέλει δοθεί και περισσευθεί. Από δε του μη έχοντος και εκείνο το οποίο έχει θέλει αφαιρεθεί από αυτού και των αχρίων δούλων ρίψατε εις το σκότος το εξώτερον, εκεί θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Αμήν. Αλληλούια. Είναι και γραμμένο και η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί ότι όλα έχουν μία αρχή και όλα έχουν και ένα τέλος. Εδώ στη γη. Μόνο στον ουρανό υπάρχει αιώνια ζωή. Δεν υπάρχει δηλαδή τέλος. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι επειδή υπάρχει στη ζωή μας για κάθε πράγμα αρχή και τέλος, να εκμεταλλευόμεθα με τον καλύτερο τρόπο αυτό το μεσοδιάστημα, ώστε το τέλος να είναι καλό. Γιατί το τέλος μπορεί να είναι και κακό. Και το καλό ή κακό τέλος εξαρτάται από το πώς συμπεριφερόμεθα, εργαζόμεθα σε αυτό το μεσοδιάστημα που είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, δεν γνωρίζουμε την περίοδο, τη χρονική περίοδο που διαρκεί. Αν θα είναι για λίγο ή αν θα είναι για πολύ. Μερικές φορές γνωρίζουμε, παραδείγματος χάρη, η σχολική περίοδος έχει αρχή αλλά έχει και τέλος. Και το τέλος της σχολικής περίοδου εξαρτάται από το πώς εργαστήκαμε κατά τη διάρκεια της σχολικής περίοδου. Ακόμη, το γυμνάσιο, το λύκειο, το πανεπιστήμιο, αλλά ακόμη και η μέρα μας, η καθημερινότητά μας, έχει μια αρχή και έχει και ένα τέλος. Το τέλος είναι όταν κάνουμε τον απολογισμό μας, προσευχόμεθα και λέμε πώς πέρασε η μέρα μας. Και άλλες φορές
Η μέρα μας είχε δυσάρεστες εκπλήξεις και κακά αποτελέσματα και άλλες φορές η μέρα μας ήταν χαρούμενη και ευλογημένη. Το τέλος μας, το βέβαιον είναι ότι εξαρτάται από μας, αλλά για να τα πούμε πιο σωστά σαν πνευματικοί άνθρωποι, εξαρτάται από τη σχέση μας με τον Χριστό. Δηλαδή, από την αποστολή μας που ο Θεός μας έχει δώσει για αυτό το χρονικό διάστημα στη σχέση μας με τον Χριστό. Και στην Εκκλησία υπάρχει μια αρχή με την Πεντηκοστή και υπάρχει και ένα τέλος με την αρπαγή της Εκκλησίας. Βέβαια κανένας μας δεν έζησε από την Πεντηκοστή και τέλειωσε με την αρπαγή, αλλά όλοι έχουμε ένα χρονικό διάστημα το οποίο ζούμε. Ειδικά για την τελευταία αυτή γενιά, για τη γενιά αυτή που πιστεύουμε βάσιμα μέσα από το Λόγο του Θεού ότι είναι τελευταία, το τέλος μας, όπως συνήθως, δεν ξέρουμε πότε θα έρχεται. Μπορούμε να υπολογίσουμε εν γέννη ότι η ζωή μας είναι 70 και νευρωστία 80, αλλά τώρα στην τελευταία γενιά αυτή το τέλος μας θα έρθει ξαφνικά. Καθήν ώρα δεν στοχαζόμεθα. Άρα λοιπόν είναι το πιο σημαντικό σημείο της ζωής μας. Οι τελευταίες αυτές μέρες της ζωής μας. Διαβάσαμε για τις 10 παρθένες, που οι 5 ήταν εκ των προτέρων προσδιορισμένες, προγνωρισμένες από το Θεό φρόνιμες. Και τι θα πει φρόνιμος, τι θα πει φρόνηση, προέρχεται από τη λέξη φρονώ, σημαίνει σκέφτομαι. Σκέφτομαι καλά. Και ο χριστιανός έχει ένα άλλο χαρακτηριστικό. Σκέφτεται και προσεύχεται, προσεύχεται και σκέφτεται. Και δεν πρέπει να κάνει λανθασμένες επιλογές, οι οποίες θα έχουν κακές συνέπειες και πιθανόν να οδηγήσουν τον άνθρωπο σε κακό τέλος. Σκέφτομαι και προσεύχομαι να είναι η οικογένειά μου ευτυχισμένη, η γυναίκα μου ευτυχισμένη, τα παιδιά μου, η ζωή μου. Σκέφτομαι και προσεύχομαι. Μου δίνει ο Θεός σοφία και σύνεση, μας δίνει ο Θεός σοφία και σύνεση, γιατί λέει η Γραφή ότι ο άνθρωπος, κάθε άνθρωπος έχει πνεύμα, αλλά η έμπνευση δίδεται από του παντοδυνάμου. Ο χριστιανός λοιπόν σκέφτεται και προσεύχεται. Σκέφτεται τη ζωή του μέσα από το Λόγο του Θεού και στην προσευχή του μέσα από τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου και προσεύχεται ο Θεός να αναλάβει αυτά που αυτός δεν μπορεί να κάνει. Να αναλάβει τη ζωή του, να αναλάβει τα απρόπτα, να αναλάβει τα δύσκολα. Οι 5 μωρές παρθένες δεν σκεφτόντουσαν καθόλου. Είχαν τις αλαμπάδες τους αναμένες και ήταν ήσυχες ότι όλα θα πάνε καλά. Και το μήνυμα σήμερα είναι, αδερφοί αγαπητοί, τίποτα από μόνο του δεν πάει καλά. Βεβαίως είμαστε εμπιστευμένοι στο Χριστό. Βεβαίως εμπιστευόμαστε το Θεό. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι αν τα έργα μας είναι άξια εμπιστοσύνης προς το Θεό. Δηλαδή, πράγματι με την πίστη σωθήκαμε. Αλλά η πίστη μας χωρίς έργα είναι νεκρά. Διατηρείται η σωτηρία μας με την πίστη μας όταν έχει έργα. Και τι είναι το έργο? Όπως το έργο του Αβραάμ. Πίστεψε ο Αβραάμ, αλλά ξαφνικά έρχεται ο Θεός και του λέει θυσίασε το γιο σου. Και ο Αβραάμ τώρα τι θα κάνει? Δεν είναι απλό. Όλες οι υποσχέσεις του Θεού είναι συμπεπυκνωμένες πάνω στο γιο του Αβραάμ, τον Ισαάκ, τον οποίον αγάπησε. Τι θα κάνει τώρα? Λέει θυσίασε το γιο σου. Τώρα τι θα κάνει? Πώς θα το κάνει?
φοβερά διλήμματα θα έρχονται στη ζωή μας εξαιτίας του Θεού και ιδιαιτέρως του Λόγου Του. Γι' αυτό και η πίστη μας, αν έχει έργα πίστεως, και ποια είναι τα έργα πίστεως? Έργα υπακοής στο Λόγο του Θεού, υποταγής στο Λόγο του Θεού. Αν έχει έργα πίστεως, θα είναι ζωντανή και θα διατηρείται η σωτηρία μας. Έπειτα ο Κύριος μας λέει ότι αυτά τα τρία μένουν, πίστης, ελπής, η ελπίδα μας. Σε ποιον ελπίζουμε, σε ποιον στηριζόμαστε, που έχουμε ακουμπήσει το θάρρος μας? Από ποιον περιμένουμε? Και είναι πάρα πολύ εύκολο η καρδιά μας, επειδή είναι απατηλή περπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη, να ακουμπάει σε πρόσωπα και σε καταστάσεις που με τα μάτια μας φαίνονται ασφαλείς. Ασφαλείς. Και ακόμη και με τη σκέψη μας και με τη μελέτη μας φαίνονται ασφαλείς. Γι' αυτό είπαμε ότι ο χριστιανός σκέφτεται και προσεύχεται. Προσεύχεται και σκέφτεται, ώστε να κατευθύνει ο Θεός με την προσευχή τη σκέψη του και να έλθει ο άνθρωπος με τη σκέψη του και την προσευχή του κοντά στο Θεό. Σε ποιον ελπίζεις? Σε ποιον ελπίζεις να σε βοηθήσει, σε ποιον ελπίζεις να σε οδηγήσει, σε ποιον ελπίζεις αυτή τη δυσκολία, στην άλλη δυσκολία, σε κάθε δυσκολία στη ζωή σου? Αν η ελπίδα μας είναι ο Χριστός και μόνο ο Χριστός, τότε έχουμε ένα πολύ σοβαρό αποτέλεσμα και ευλογημένο και ένδοξο τέλος. Δηλαδή ευλογημένο και ένδοξο τέλος. Ο άνθρωπος είναι ευλογημένος που ελπίζει στον Κύριο και μόνο στον Κύριο. Τέλειωσε. Και τέλος η αγάπη. Αυτά τα τρία μένουν σε εμάς. Η αγάπη προς το Θεό, η αγάπη προς τον πλησίον μας, η αγάπη προς τον αδελφό μας και η αγάπη προς τους εχθρούς μας. Αυτά όλα πρέπει να είναι δεδομένα σαν σκέψη, σαν προσευχή και σαν αγώνας στη ζωή μας. Δεδομένα. Η αγάπη έχει συγχωρητικότητα, έχει μακροθυμία, η αγάπη ελπίζει, πιστεύει στον Χριστό, υπομένει. Έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά η αγάπη του Θεού που είναι εγκεχημένη στην καρδιά μας δια Πνεύματος Αγίου, και έχει ακόμη πιο συγκεκριμένα χαρακτηριστικά η αγάπη του Χριστού που μας εισφύγει. Και η αγάπη τι εξασφαλίζει τη ζωή μας? Ένα πολύ ευλογημένο τέλος, την τελειοποίησή μας. Με την αγάπη ο χριστιανός τελειοποιείται. Με την αγάπη ο χριστιανός απολαμβάνει τη χάρη του Θεού. Εάν δεν αγαπάμε, και πώς θα καταλάβω αν δεν αγαπάω? Σκέφτομαι, προσεύχομαι. Τους αγαπάω όλους, ποιους δεν αγαπάω? Αν δεν αγαπάμε, δεν μπορούμε να έχουμε ευλογημένο, τέλειο τέλος. Έχουμε ταλαιπωρημένη συνέχεια και κακό τέλος. Γι' αυτό και οι 10 παρθένες, οι 5 είχαν ένδοξο τέλος, εισήλθανε, οι 5 μωρές μείναν απ' έξω και είχαν τραγικό τέλος. Τώρα ο Λόγος του Θεού μας φέρνει μία άλλη παραβολή που ο Χριστός δείχνει, φανερώνει για τις τελευταίες μέρες. Επιμένοντας, αγρυπνείτε, διότι δεν εξεύρεται ούτε την ημέρα ούτε την ώρα κατά την οποία ο Υιός του ανθρώπου θα έρχεται. Και υπάρχει πιθανότητα να σας πει «Ελάτε οι ευλογημένοι του Πατρός μου», υπάρχει πιθανότητα να σας πει «Δεν σας γνωρίζω». Δεν σας γνωρίζω. Ένα ερώτημα πολύ σοβαρό. Σε γνωρίζει ο Χριστός? Σε αναγνωρίζει ο Χριστός? Τώρα. Από αυτό εξαρτώνται όλα. Σε γνωρίζει ή δεν σε γνωρίζει? Σε αναγνωρίζει ή δεν σε αναγνωρίζει? Είναι αυτό που λένε οι άνθρωποι, αυτόν δεν τον αναγνωρίζω, πώς έγινε έτσι? Και τον άλλον το ξέρω πολύ καλά, τον εμπιστεύομαι. Γιατί τώρα μπορούμε να διορθώσουμε τις καταστάσεις. Σήμερα, όσο υπάρχει καιρός,
όσο είναι και όσο ονομάζεται το σήμερον. Σήμερον είναι η μέρα ευπρόσδεκτο, σήμερον είναι η μέρα σωτηρίας. Αύριο κανείς δεν ξέρει, δεν ξέρουμε. Γι' αυτό σήμερα πρέπει να είμαι βέβαιος ότι με γνωρίζει ο Χριστός. Και δεν έχει σημασία τι γνωρίζω εγώ, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει η Γραφή. Εάν κάποιος νομίζει ότι ξέρει κάτι, οτιδήποτε, τελικά δεν έμαθε ακόμη καθώς έπρεπε να μάθει. Γιατί? Γιατί μόνο όποιος αγαπά το Θεό γνωρίζεται υπ' Αυτόν, και Αυτόν ο Θεός γνωρίζει. Αυτόν ο Θεός γνωρίζει. Και όταν ο Θεός σε γνωρίζει, σε αναγνωρίζει, είναι αυτό το σημαντικότερο πράγμα. Αλλά για να σε γνωρίζει ο Χριστός πρέπει να αγαπάς το Θεό, όχι με φαντασία βέβαια. Φαντάζομαι ότι εγώ τον αγαπάω, πατέρα μου, πατερούλη μου, σε αγαπάω. Όχι έτσι. Ποιος είναι αυτός ο οποίος αγαπά το Θεό και ο Θεός τον γνωρίζει? Ένας είναι. Μόνο. Όπως τον διαβάσαμε, το διαβάσαμε και το ξαναδιαβάζω. Εάν της αγαπά το Θεό, γνωρίζεται από Αυτόν. Ποιος αγαπά το Θεό? Αυτός που δεν λέει ότι ξέρει. Γιατί αν λες ότι ξέρω, τότε δεν ξέρεις τίποτα. Δεν είναι αυτός που νομίζει ότι είναι κάτι. Γιατί αν κάποιος νομίζει ότι είναι κάτι ενώ είναι μηδέν, αυτόν εξαπατά. Είναι αυτός που δεν ξέρει και ξέρει ότι δεν είναι τίποτα. Δηλαδή ποιος είναι αυτός? Είναι αυτός που όλο πλησιάζει τον Θεό και τον ρωτάει. Ξέρετε, τα παιδάκια έρχονται, μπαμπά μ' αγαπάς, παππού μ' αγαπάς. Γιατί ρωτάνε? Δεν είναι μόνο ότι θέλουν να τα ακούνε. Πρέπει να υπάρχει αυτή η βεβαιότητα μέσα. Και αν εγώ δεν ρωτάω ποτέ το Θεό, Κύριε μου, μ' αγαπάς, με αναγνωρίζεις, σ' αγαπάω πραγματικά? Εάν δεν έχω αυτή την προσωπική σχέση με το Θεό που να μου δημιουργεί βεβαιότητα μέσα μου ότι και αγαπάω το Θεό και με αγαπάει ο Θεός, τον γνωρίζω και με γνωρίζει, τότε έχω χάσει τα πάντα. Γι' αυτό είπαμε από την αρχή, η προσωπική σχέση είναι αυτή η οποία δημιουργεί καλό παρόν, καλύτερη συνέχεια και ένδοξο τέλος. Προσωπική μας σχέση με το Θεό δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Γιατί λέμε φωνάζετε Κύριε, Κύριε και δεν φυλάτετε αυτά τα οποία σας λέγω και δεν τα πράττετε αυτά που σας λέγω? Γιατί με φωνάζετε Κύριε, Κύριε και εντάξει ησυχάσατε? Πατέρα επουράνιε στο όνομα του Χριστού και ησυχάσατε? Πήγες ποτέ να ρωτήσεις τον πατέρα σου, πατέρα πως με βλέπεις, πως είμαι? Ξέρω ότι είμαι καλός, δεν ξέρεις τίποτα? Τίποτα δεν ξέρουμε. Πώς με βλέπεις? Είναι η ωραιότερη και η πιο απλή ερώτηση που μπορούμε να κάνουμε στον πατέρα μας. Θα μας απαντήσει εξάπαντος. Με ποιο τρόπο? Ξέρει πολλούς τρόπους. Ο Θεός μιλάει και άπαξ και δεις. Το πρόβλημα είναι ο άνθρωπος ακούει. Ο άνθρωπος δεν ακούει. Ο άνθρωπος όμως που έχει αυτιά για να ακούει, θα ακούσει. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να αρέσουν στους ανθρώπους και ο Παύλος λέει αν ήθελα να αρέσκω στους ανθρώπους δεν θα ήμουν δούλος Θεού. Πώς με βλέπεις Κύριέ μου? Πώς με κρίνεις? Τι πρέπει να διορθώσω? Ξέρετε αδελφοί αγαπητοί, οι άνθρωποι οι σοφοί του κόσμου τούτου κάνουν το πιο απλό πράγμα. Κάνουν κάθε χρόνο check-up στο σώμα τους.
θα δουν σε ποια κατάσταση είναι. Είμαι υγιής ή δεν είμαι? Είμαι υγιής νομίζω. Και πάνε βλέπουν ζάχαρο. Και τι σημαίνει ζάχαρο? 2,50, 3. Ανησυχούν, λένε πω έχω ζάχαρο. Πρέπει κάτι να κάνω. Χοληστερίνη, 500. Τρικλιγερίδια. Είσαι μισθό στον τάφο είσαι. Ναι, αισθάνομαι πολύ γερός. Τι αισθάνεσαι γερός, φουκαρά μου? Τι αισθάνεσαι γερός? Και καλά στη σωματική υγεία να μην δίνει κανείς που πρέπει, γιατί ναός του Πνεύματος του Αγίου και πρέπει να το φροντίζουμε, να μην δίνει κανείς μεγάλη σημασία. Χαλάλι του, που δεν είναι σωστό. Στην πνευματική υγεία, στην υγεία του εσωτερικού ανθρώπου, δεν πάω να κάνω check-up, δεν θα πάω να με εξετάσει? Θα είμαι βέβαιος ότι στη ζωή μου όλα πάνε καλά? Εάν είμαι βέβαιος ότι στη ζωή μου πάνε όλα καλά, τότε δεν πάει τίποτα καλά. Τίποτα. Εάν και όποια στιγμή στη ζωή σου νομίζεις ότι όλα πάνε καλά, ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι τίποτα δεν πάει καλά. Γι' αυτό τι χρειαζόμαστε να έχουμε? Το φόβο του Κυρίου. Μόνο ο Χριστός ξέρει αν πάω καλά. Το δε χειρότερο από όλα ποιο είναι? Να κοιτάω τους άλλους αν πάνε καλά. Εγώ είμαι μια χαρά, αλλά αυτός εκεί είδες που από το ένα προσευχηθώ για το φουκαρά να πάει καλύτερα. Και ο Κύριος, ανθρώπινα μιλάω, κουνάει το κεφάλι του και λέει, τι λέει τώρα το παιδί μου, τι λέει ο άνθρωπος αυτός? Και ο Απόστολος Παύλος τι λέει? Προσέχετε εις αυτούς πρώτον και ύστερα σε όλο το ποίμνιο. Τον εαυτό μας θα κοιτάξουμε πρώτα. Μα δεν είναι εγωιστικό? Καθόλου μάλιστα. Αναγκαίο είναι. Πρόσεχε τον εαυτό σου και ύστερα όλο το ποίμνιο στο οποίο το Πνεύμα το Άγιο λέει για τους πρεσβυτέρους, σας έθεσε πρεσβυτέρους. Και έρχεται τώρα ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός και λέει, λάτε να σας πω κάτι. Να σας πω μια παραβολή για να καταλάβετε ότι υπάρχει περίπτωση να είσαι αγαθός και πιστός δούλος, αλλά υπάρχει περίπτωση να είσαι και πονηρός και οκνηρός δούλος και να μην έχεις καταλάβει τίποτα. Τίποτα δεν έχεις καταλάβει. Αγρυπνείτε, προσέχετε, προσεύχεστε. Γιατί? Γιατί θα έλθει η Βασιλεία του Θεού, η αρπαγή της Εκκλησίας, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός να παραλάβει την Εκκλησία σαν ένας άνθρωπος ο οποίος αποδημεί, φεύγει για λίγο, δεν φεύγει για πάντα, φεύγει για λίγο, και πριν φύγει εκάλεσε τους δικούς του δούλους, τους δικούς του δούλους κάλεσε και τους έδωσε όλα τα υπάρχοντά του. Κάλεσε τους δικούς του δούλους και η Γραφή λέει και έτσι επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου θέλω εκχέη από του πνεύματός μου και θέλω συμπροφητεύσει. Όλοι σήμερα είμαστε δούλοι και δούλες Χριστού. Όλοι, μηδενός εξαιρεμένου. Και κάλεσε τους δούλους του και τους έδωσε όλα τα υπάρχοντά του. Δεν τους έδωσε λίγα και φύλαξε τα υπόλοιπα. Ό,τι έχει και δεν έχει, τους έδωσε το αίμα του, τους έδωσε την Ανάστασή του, τη Σταύρωσή του, το Λόγο του, τη ζωή του, την ψυχή του, όλα τους, το πλούτο του, όλα τα υπάρχοντά του τους έδωσε. Τίποτα δεν κράτησε για τον εαυτό του και είπε φεύγω αλλά θα ξανάρθω και θέλω με αυτά που σας έδωσα να εργαστείτε. Πρέπει να εργαστείτε με ό,τι σας έχω δώσει. Και μας έχει δώσει πάρα πολλά, αδέρφοι. Σε μερικούς πολύ περισσότερα, 5 ταλάντα. Σε άλλους λιγότερα, 2 ταλάντα. Και σε άλλους ένα, όχι ένα δικία και προσωποληψία, αλλά κατά την ικανότητα, κατά τη δύναμη εκάστου.
Και ο Απόστολος Παύλος εξηγεί και λέγει, εμείς από μόνοι μας δεν είμαστε ικανοί να καταλάβουμε, να γνωρίσουμε κάτι, γιατί η ικανότητα την οποία έχουμε είναι εκ του Θεού. Δηλαδή έδωσε όλα τα υπάρχοντά του και κατέστησε και ικανούς άλλους λίγο περισσότερο και άλλους λίγο λιγότερο. Και η ικανότητά μας είναι εκ του Θεού και η δύναμή μας είναι εκ του Θεού. Όλα είναι εκ του Θεού. Και δεν έδωσε τίποτα με προσωποληψία, όλα με τη δικαιοσύνη του. Και δίνοντάς μας κατά την ικανότητά μας τα υπάρχοντά του, έκαμεν ημάς ικανούς να είμεθα διάκονοι της Καινής Διαθήκης, υπηρέτες της Καινής Διαθήκης. Να το δούμε λίγο πιο καθαρά. Ο λόγος του Θεού έγινε σάρξ. Περπάτησε ανάμεσα στους ανθρώπους πλήρης χάριτος και αληθείας. Δια του Ιησού Χριστού ήρθε η χάρις του Θεού στη ζωή μας. Και όσοι δέχθηκαν τον Χριστό, ο Θεός τους έκανε, τους έδωσε εξουσία να είναι παιδιά του, και στα παιδιά του ο Χριστός, τα παιδιά του ο Χριστός τα ανάμεσα δούλους του και τους έδωσε τα πάντα. Όλα. Όλα, όλα, όλα. Ό,τι είχε και δεν είχε, τα έδωσε στην Εκκλησία του. Και την ικανότητά μας την έδωσε ο Χριστός. Και όλο αυτό το πλούτο το δικό του, γιατί επτόχευσε πλούσιος όν, για να πλουτίσουμε εμείς. Όλο αυτό το πλούτο, ποιος είναι ο πλούτος? Σε με δόθη πάσα εξουσία στον ουρανό και τη γη. Μας έχει δώσει πάσαν εξουσία στον ουρανό και στη γη. Πώς? Εν το ονόματί του. Να πατάμε πάνω σε φίδια και σε σκορπιούς και πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού και τίποτα να μην μας βλάπτει. Και περιμένει με αυτά που μας έδωσε να είμαστε διάκονοι της Καινής Διαθήκης, να εργαστούμε δι' αυτόν. Δούλοι, δούλοι, δούλος και δούλοι, είσαι δούλοι αδελφοί μου, του Χριστού, είσαι δούλος αδελφέ μου και σου έχει δώσει ο Χριστός. Σου χάρισε τις αμαρτίες σου, σου δώσε το... Ξέρεις τι θα πει να έχεις και να χρησιμοποιείς το αίμα του Χριστού? Ξέρεις τι θα πει να έχεις και να χρησιμοποιείς το όνομα του Χριστού? Ξέρεις τι θα πει να έχεις και να χρησιμοποιείς την πατρική αγάπη του Θεού? Ξέρεις τι θα πει να έχεις και να χρησιμοποιείς τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου? Όλα στα έδωσα. Δεν υπάρχει κάτι που να μπορούσε να κάνει και να μας χαρίσει ο Χριστός και να μην το έχει κάνει. Και όλη αυτή η περίοδος έχει τέλος. Τώρα εγώ τι κάνω? Εδώ είναι τώρα το κρίσιμο σημείο. Σε κάποιον έδωσε πέντε, σε άλλον έδωσε δύο και σε έναν έδωσε ένα, γιατί δεν τον εμπιστευόταν και πολύ. Γι' αυτό θα του δώσω λίγο, μπας και τα καταφέρει. Μικρό σταυρό, μικρά προβλήματα, λίγη θλίψη, λίγο διωγμό. Και όσο πιο λίγα έχεις, τόσο πιο πολύ να φοβάσαι. Τον άλλο τον εμπιστεύεται. Του δώσε διωγμούς, του δώσε θλίψεις, του δώσε προβλήματα, του δώσε σταυρό μεγάλο. Του δώσε εξουσία. Όσο πιο πολλά κακά συμβαίνουν στη ζωή σου, τόσο πιο πολύ ο Θεός περιμένει από σένα να τον δοξάσεις. Γιατί μπορείς. Και μπορείς γιατί ο Χριστός θα σου δώσει την ικανότητα να μπορείς. Και ήρθε το τέλος. Ήρθε ο αποδημών. Φωνάζει τον πρώτο δούλο. Εκεί μπροστά πιθανόν στο βήμα του Χριστού. Και του λέει, δε μου λες τι έκανες με τα πέντε τάλαντα που σου δώσα? Σου δώσα πέντε τάλαντα να εργαστείς.
Σε έκανα διάκονο της Καινής Διαθήκης. Σου έδωσα τα μεγαλεία μου, τα θαυμάσια μου, τη ζωή μου, την ψυχή μου, το πνεύμα μου, την εξουσία μου, τις δυνάμεις μου, το λόγο μου. Τι έκανες με αυτά που σου έδωσα? Και ο πρώτος Ζούζος λέει: Κύριε, εργάστηκα με αυτά. Εργάστηκα. Και να το αποτέλεσμα της εργασίας μου. Τα 5 τάλαντα τα έκανα 10. Και του είπε 2 λόγια. Έβγε, του λέει, αγαθέ και πιστέ. Αυτό ήταν ο χαρακτηριστικό. Αγαθός και πιστός. Αγαθός τι σημαίνει? Μόνο ο Θεός είναι αγαθός. Ποιος είναι ο αγαθός? Ο Θεός, λέει, είναι απείραστος κακών και κανέναν δεν πειράζει. Ο διάβολος πειράζεται από όλους και πειράζει όλους. Σε ποιον νοιάζεις τώρα? Για να το πάρουμε απλά το πράγμα. Να καταλάβω αν είμαι αγαθός ή δεν είμαι. Γιατί παρακάτω θα πει για κάποιον άλλον ότι είναι πονηρός. Ούτε πειράζω κανέναν, ούτε ερεθίζω κανέναν, ούτε σκανδαλίζω κανέναν και φροντίζω να μην σκανδαλίζομαι και να μην ενοχλούμαι από κανέναν. Ένας άνθρωπος αγαθός απρόβατο. Ούτε γαυγίζει, ούτε δαγκώνει, ούτε τσακώνεται, ούτε κάνει πονηριές, ούτε κάνει υποκρισίες, ούτε δόλους, ούτε κρυφά πράγματα. Είναι ντόμπρος, είναι επιστολή, γυνοσκομμένη και αναγυνοσκομμένη υπό πάντων των ανθρώπων, όπως ακριβώς λέει ο Χριστός. Σεις είστε, λέει ο Απόστολος Παύλος, επιστολή Χριστού που έγινε μέσα από τη διακονία τη δική μας. Να τα άλλα 5 τάλαντα. Μέσα από τη διακονία τη δική μας, λέει ο Απόστολος Παύλος, εσείς είσαστε επιστολή του Χριστού που τη διαβάζουν όλοι οι άνθρωποι. Και είναι γραμμένη η επιστολή αυτή, τα λόγια αυτά, όχι σε πλάκες μαρμάρινες της καρδιάς σας. Είσαι επιστολή του Χριστού. Ο Χριστός σε στέλνει με μήνυμα. Τι είναι η επιστολή? Στέλνω ένα γράμμα και λέω το θέλημά μου, το μήνυμά μου. Είμαστε επιστολή του Χριστού. Και τα λόγια του Χριστού είναι γραμμένα στην καρδιά μας. Και τι τα κάνουμε? Τα εργαζόμαστε. Και η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου είναι στην καρδιά μας. Και τι τα κάνουμε? Τα εργαζόμαστε. Και η σωτηρία μας είναι και γραμμένη στην καρδιά μας. Και τι κάνουμε? Εργαζόμαστε. Και όταν εργαζόμαστε έχουμε καρπό. Όχι εν τη φαντασία μας καρπό. Έχουμε καρπό. Έχουμε τον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Έχουμε καρπό χιλέων ομολογούντων το όνομα του Χριστού. Έχουμε καρπό. Πολύ καρπό. Και ο καρπός μας μένει. Εις δόξαν το ονόματος του Αγίου. Γιατί? Γιατί ξέρω ότι είμαι απεσταλμένη επιστολή από το Χριστό. Έβγε, δούλε, πρώτον αγαθέ. Μπράβο, είσαι αγαθός. Δεν κάνεις πονηριές. Φοβάσαι το Θεό. Και πιστέ. Και είσαι έμπιστος του Χριστού και ο Χριστός εμπιστεύεται. Και εσύ τον εμπιστεύεσαι και αυτό σε εμπιστεύεται. Τα 2 πράγματα που φέρνουν καρποφορία στη ζωή μας, έτσι κι αλλιώς, με καλό τέλος. Αγαθοσύνη και πιστότης. Το ξαναλέω, αγαθοσύνη και πιστότης. Δεν λέει τίποτα άλλο για τον πρώτο και τον δεύτερο δούλο. Έβγε, δούλε, αγαθέ και πιστέ, τίποτα άλλο. Ούτε πειράζεσαι, ούτε πειράζεις, ούτε σκανδαλίζεσαι, ούτε σκανδαλίζεις, ούτε ενοχλείς, ούτε ενοχλείσαι, ούτε θυμώνεις, ούτε κάνεις τους άλλους να θυμώνουν. Τι είσαι? Πρόβατο της βοσκής του Κυρίου και έχεις καλό ποιμένα
που κρύβεσαι από πίσω του. Και έχεις πίστη. Πίστη στο Χριστό, πίστη στο Λόγο Του, πίστη στο έργο Του. Δηλαδή, εάν κάνω αυτά που μου λέει, δεν είναι ότι θα χαίρεται, θα με ευλογήσει και ο Θεός. Πιστεύω στη ζωή μου ότι εγώ πρέπει να κάνω αυτά που μου λέει. Άρα ρωτάω, και ερχόμαστε στην αρχή. Δεν διαβάζω μόνο, δεν προσεύχομαι μόνο, δεν μελετάω μόνο, αλλά πηγαίνω στον Κύριο, μου κάνει ακτινογραφία. Κύριε, πώς με βλέπεις, τι με βλέπεις, πώς είμαι. Μίλησέ μου, έλεγξέ με. Πόσο μ' αρέσουν οι αδερφοί που μου λένε «Μ' αρέσει ο έλεγχος, αδερφέ». Να σου πω την αλήθεια, και εμένα μ' αρέσει, αλλά μερικές φορές με στενοχωρεί. Αλλά μ' αρέσει. Μ' αρέσει ο έλεγχος, αλλά όχι από τους ανθρώπους. Αυτός ο έλεγχος δεν μ' αρέσει καθόλου. Από τον Κύριο μ' αρέσει ο έλεγχος. Ο έλεγχος του Πνεύματος του Αγίου, ο έλεγχος του Λόγου του Θεού. Γιατί μ' αρέσει? Γιατί θέλω να διορθωθώ. Θέλω να διορθώνομαι. Δεν θέλω να μένω σε αυτά που δεν αρέσουν στο Θεό. Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Έφερε καρπό. Γιατί? Γιατί είσαι αγαθός και πιστός. Γιατί εργάστηκες αυτά που σου εμπιστεύτηκα. Κατάλαβες ότι σου έχω δώσει πολλά. Κατάλαβες ότι σου έχω δώσει. Κατάλαβες ότι είσαι, πρέπει να είσαι και είσαι μια επιστολή γινοσκομένη και ανακοινοσκομένη υπό πάντων των ανθρώπων. Κατάλαβες ότι έχεις αποστολή. Κατάλαβες ότι είσαι απεσταλμένος. Ότι έχεις έργο. Ότι δεν κάνεις ό,τι θέλεις. Δεν πας όπου θέλεις. Σκέφτεσαι και προσεύχεσαι. Προσεύχεσαι και σκέφτεσαι. Και ρωτάς πάντοτε τον Κύριο για τη ζωή σου. Για την κατάστασή σου. Και πάμε τώρα στον τρίτο. Ο τρίτος δεν είναι αγαθός, είναι πονηρός. Και πώς φαίνεται η πονηριά του? Επειδή είναι τεμπέλης, ψάχνει να βρει δικαιολογίες για να μην κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Επειδή είναι τεμπέλης, επειδή έχει άλλα πράγματα να κάνει. Πονηρός και οκνηρός. Τι θα πει οκνηρός? Τώρα πάλι θα διαβάσω. Και εδώ, αδερφοί, πρέπει να προσέξουμε κάτι, σας παρακαλώ. Τι είναι αυτό που μας κλέβει στη ζωή μας το έργο, την αποστολή μας, το θέλημα του Θεού? Βλέπω τα παιδιά τα μικρά και πληγώνομαι. Στα χέρια τους ένα iPad, πώς τα λένε, ένα tablet, ένα, και χάνονται. Χάνονται. Και οι γονείς λένε, πάρε γιατί να έχω ήσυχο το κεφάλι μου. Μα τι κάνετε? Τι κάνουμε? Καταλαβαίνετε τι κάνουμε στα παιδιά μας? Κάποτε το κακό μέσα στο σπίτι, συγγνώμη, το κακό στον άνθρωπο ήρθε από το σινεμά. Και βγήκαν εκεί διάφορα έργα όταν ήμουν μικρός εγώ, έσχρονες τι και λέγει. Και ο διάβολος προχώρησε και το έφερε στο σπίτι με την τηλεόραση. Και άνοιγες την τηλεόραση και έβλεπες έσχρονες τι και λέγει. Και ο διάβολος προχώρησε και έβαλε το έργο του στην ψυχή μας. Στην ψυχή των παιδιών μας. Και κάθονται και τι παθαίνουν αυτοί οι άνθρωποι? Πρώτα απομονώνονται στο ψέμα. Δεν είναι ότι χάνουν το χρόνο τους και χάνουμε το χρόνο μας, αλλά απομονωνόμαστε σε ψεύτικα πράγματα. Το μυαλό χαζεύει, γίνεται αντικοινωνικός, λένε οι άνθρωποι. Εγώ λέω ότι γίνονται αντίχριστοι. Όχι αντικοινωνικοί, αντίχριστοι γίνονται τα παιδιά μας. Και δεν το καταλαβαίνουμε ότι τα στέλνουμε. Στην κόλαση τα στέλνουμε. Θα με πούνε πάλι αυστηρό. Να με πούνε. Εγώ θέλω τα παιδιά μου να πάνε στον ουρανό.
Εγώ θέλω τα εγγόνια μου να πάνε στον ουρανό. Το βλέπεις, το παιδί χαζεύει. Όλο πάνω σε ένα κομπιούτερ, σε ένα λάπτοπ, σε ένα iPad, σε ένα τάμπλετ. Και τι μαθαίνουνε? Από τα παιχνίδια ακόμη μαθαίνουνε σεξ, και μάλιστα διεστραμμένο, βία, και μάλιστα στη χειρότερη μορφή τους, και πλούτος, ευημερία. Αντί να εργαζόμαστε αυτό που μας δίνει ο Χριστός και να το οδηγούμε τα παιδιά μας εκεί που θέλει ο Θεός, εργαζόμαστε αυτό που δίνει ο διάβολος και οδηγούμε τα παιδιά μας στην κόλαση. Και περιμένουμε να έχουμε και αρπαγή στην εκκλησία. Αν δεν έρχεται η αρπαγή της εκκλησίας, αν δεν έχεις καρπό, δεν υπάρχει αρπαγή. Μην παίζουμε, μην αστειευόμαστε, αδελφοί. Δεν μπορούμε να παίζουμε με τα πράγματα της ψυχής μας, της αιώνιας ζωής. Πρέπει να σηκώσουμε σταυροφορία εμείς οι χριστιανοί για τα παιδιά των αδελφών μας που χάνονται μέσα σε αυτή την κόλαση των παιχνιδιών, των... και τι βλέπουνε, έσχρονες τι και λέγει. Αλλά και αν βάλεις και κάτι να μην βλέπουνε σκρά, ό,τι βλέπουνε είναι βία, σεξ, αδικία, πορνεία, μοιχεία, ακαθαρσία. Ο Θεός να μας φυλάει. Ποιο είναι το έργο σου, δούλε, πονηρέ και οκνηρέ? Γιατί είσαι οκνηρός? Αντί να φροντίζεις το παιδάκι σου να κάθεσαι να το βάζεις να διαβάζει, να διαβάζετε μαζί, να προσευχόσαστε, να του μιλάς για το Θεό, να παίρνεις τη γυναίκα σου και να της λες άστο αυτό και έλα να προσευχηθούμε, άστο αυτό και έλα να διαβάσουμε. Γιατί η γυναίκα, δούλη του Θεού, να πει ρε άντρα μου, άστα αυτά τώρα και έλα. Δεν το λέω για σας, για όλους μας το λέω. Πώς θα εργαστούμε το έργο του Θεού? Τι επιστολή είμαστε? Ποιανού επιστολή απεσταλμένοι είμαστε? Τι είναι γραμμένο στην καρδιά μας? Ποια δώρα χρησιμοποιούμε, του Θεού ή του διαβόλου? Ο Θεός να μας φυλάει, αγαπημένα μου αδέλφια. Αγρυπνείτε, προσέχετε, προσεύχεστε. Φροντίστε τα παιδιά σας, φροντίστε τους εαυτούς σας, φροντίστε τις γυναίκες σας, φροντίστε τους άντρες σας, φροντίστε τα αδέλφια σας. Γλιτώστε από την εχμαλωσία του διαβόλου, από τις αλυσίδες του. Αλυσίδες είναι. Δεν μπορεί κανείς να ελευθερωθεί όταν τον δέσει ο διάβολος με αυτά. Και προς ντροπή μου το λέγω, από πείρα σας το λέγω. Πρέπει να μας ελευθερώσει ο Χριστός. Πρέπει να ελευθερωθούμε, να εργαστούμε αυτά που μας έχει δώσει ο Θεός, για να φέρουμε καρπό. Καρπό καλό, καρπό πολύ εις δόξαν του ονόματος του Αγίου. Αλλιώς είμαστε τεμπέληδες. Και όντες τεμπέληδες γινόμαστε και πονηροί. Και αρχίζουμε πια και δικαιολογούμε τον εαυτό μας. Δεν πειράζει ένα εργάκι να δούμε. Δεν πειράζει το παιδί μας να ησυχάσει λίγο, γιατί το αντέχω και έχω δουλειά τώρα. Έχω δουλειά και όλο φωνάζει, δεν με αφήνει σε ησυχία. Άστο λίγο να ξεκουραστεί από το διάβασμα. Το διάβασμα θα ξεκουραστεί. Και διάβασα κάτι που με συγκλώνησε. Είναι κάποιος Jobs, ο οποίος είναι της Apple, μια μεγάλη εταιρεία, και τα παιδιά του δεν τα άφηνε, παρόλο που μοίρασε σε όλο τον κόσμο την τεχνολογία, δεν τα άφηνε να παίξουν με αυτά. Γιατί ο κοσμικός ήξερε τη ζημιά που παθαίνει το παιδί του, και εμείς οι πνευματικοί δεν βλέπουμε τη ζημιά που παθαίνουν τα παιδιά μας. Και εμείς οι ίδιοι. Ο Θεός να μας φυλάει. Και τον φωνάζει, του λέει, έλα εδώ, εσύ τι έκανες? Το θάψα, λέει. Το θάψες? Σου δώσα τόσα λίγα, βρε παιδί μου, σου ζητάω τόσα λίγα. Σου έδωσα τόσο μικρό σταυρό, τόσες λίγες θλίψεις και το θάψες. Το θάψα. Γιατί το θάψες? Το θάψα γιατί είσαι σκληρός. Σκληρός είναι ο λόγος. Αυστηρός είναι ο λόγος του Θεού. Ναι. Και όταν του είπανε οι Φαρισαίοι, λένε ότι είναι σκληρός ο λόγος σου, τους είπε, μήπως θέλετε κι εσείς να φύγετε? Να ο δρόμος, φύγετε.
Και ο Πέτρος είπε, πού να πάμε, εσύ έχεις λόγους ζωής αιωνίου, σε ποιον να πάμε? Δεν μας παρακαλάει να μείνουμε. Ο Χριστός δεν έχει ανάγκη, λέει κάποιος, ξέρεις ότι εσύ φοβάσαι μη σου φύγουνε. Μη γέννητο, από μένα θα φύγουνε. Φοβάμαι εγώ να μη φύγω. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφή μου, είχε πει κάποιος, εάν εγώ κηρύξω στην εκκλησία με αυτά που κηρύττεις εσύ, κανένας δεν θα μείνει. Και φοβήθηκα. Λέω, μην καταντήσω έτσι. Εμείς θα λέμε όλη την αλήθεια, αδελφοί μου. Γιατί αγαπάμε τον Χριστό και τα αδέλφια μας. Αγαπάμε τις γυναίκες μας, τα παιδιά μας, την οικογένειά μας. Γιατί τα λέω αυτά, επειδή δεν σας αγαπάω ή επειδή σας αγαπάω? Τι λέτε? Πώς το καταλαβαίνετε εσείς? Σας αρέσει να βλέπετε τα παιδιά σας να χάνονται μέσα στις αλυσίδες του διαβόλου? Ή σας αρέσει να βλέπετε τα παιδιά σας να θριαμβεύουνε με το Λόγο του Θεού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου στην παρουσία του Θεού? Εγώ αυτό θέλω για μένα και για τον Νίκο μου. Εγώ όμως και ο Νίκος μου, με τη χάρη του Χριστού, θα λατρεύουμε τον Κύριο. Και όσο με αξιώνει ο Θεός να είμαι εδώ πάνω, εγώ θα σας λέω όλη την αλήθεια, αδερφοί. Δεν θα διστάζω καθόλου, δεν θα φοβάμαι καθόλου. Δεν φοβάμαι να μου πείτε ότι τα λέω αυστηρά. Δεν τα λέω αυστηρά. Τα λέω με αγάπη, πονάει η ψυχή μου. Γιατί θέλω να πάμε όλοι στον ουρανό. Δεν θέλω να μείνει κανείς κάτω. Ούτε νύχι από κατσίκι να μην αφήσουμε κάτω. Όλοι να πάμε στον ουρανό. Όχι πονηριές, όχι τεμπελιές, αδερφοί. Ούτε από μεγάλους, ούτε από μικρούς. Μόνο με το Λόγο του Κυρίου, με το Πνεύμα το Άγιο και με αγώνα. Τον αγώνα των καλών ηγονίστην, λέει ο Απόστολος Παύλος. Φαντάζεσαι τον Απόστολο Παύλο να κάθεται μπροστά σε ένα τάμπλετ και να παίζει παιχνίδια? Το φαντάζεστε αυτό? Και να βλέπει το Ράμπο. Το ξέρετε το Ράμπο? Εγώ τον ξέρω το Ράμπο. Προσδροπή μου. Δεν τον έχω δει δηλαδή, μην πάει το μυαλό σας εκεί. Ακουστά τον έχω. Ο Θεός να μας φυλάει, αδέρφια μου. Γιατί ο Κύριος έρχεται ταχαίως. Γιατί δεν μπορούμε να παίζουμε τώρα. Και δεν μπορούμε να παίζουμε ούτε με την ψυχή μας, αλλά ούτε και με τα παιδιά μας, αλλά ούτε και με τα αδέλφια μας. Ούτε με τις οικογένειές μας. Θα προχωρήσουμε, αδερφοί. Η πόρτα είναι μικρή. Υπάρχει μεγάλη πόρτα, μπες, έχει απ' όλα μέσα. Σ' αρέσει? Μα ευρύχωρη, ωραία είναι. Για κοίταξε το τέλος, αιώνια κόλαση. Και υπάρχει η πόρτα η στενούλα, πολύ στενή είναι. Πώς πρέπει να σκύψω, πρέπει να είναι στενή. Και πέσκυψα και πέρασα και τεθλιμμένη οδός, τεθλιμμένη οδός. Αλλά αυτή οδηγεί στη δόξα του Θεού. Πρέπει να διαλέξουμε, αγαπημένα μου αδέλφια. Μας έχει καταστήσει, και σας το λέω γιατί το λέω λόγος του Θεού, αλλά με μεγάλη πεποίθηση μέσα μου, μας έχει καταστήσει διάκονους της Καινής Διαθήκης. Ποιον διακονούμε? Διακονούμε την Καινή Διαθήκη ή διακονούμε τον εαυτό μας, ή διακονούμε τον κόσμο, ή διακονούμε τον διάβολο? Ο Θεός να μας φυλάει. Διάκονους της Καινής Διαθήκης. Να φέρουμε καρπό πολύ, ο καρπός μας να μένει, να δοξάζεται το όνομα του Χριστού στη ζωή μας, να βλέπουμε το Θεό να σώζει ψυχές, να προσθέτει σωζωμένους, να θεραπεύει, να ευλογεί, να αυξάνει. Τι άλλο να θέλουμε? Μόνο αυτό θέλουμε, τη δόξα του Θεού να βλέπουμε. Αμήν, αδέλφια μου. Το έχουμε πάρει απόφαση, πάει, τέλειωσε. Δεν κάνουμε λάθη, δυστυχώς. Αλλά το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει πάσα από πάσης αμαρτίας. Άρα κατανοούμε, καταλαβαίνουμε, πηγαίνουμε στον Κύριο και μας λέει, τι κάνεις εκεί? Ο Χριστέ μου, συγχώρεσέ με, λέησέ με, δεν θα το ξανακάνω. Ο Θεός να μας φυλάει. Γιατί είπε στον αχρίο δούλο, και αυτά τα λίγα τα οποία έχει που του έδωσα, το ένα που έθαψε, πάρ' του το.
Και τι θα έχεις? Τίποτα. Πάρτο και δώσ' το σε αυτόν που έχει τα 10. Λέει, μα αυτός έχει 10. Γιατί έχει πολλά, σε αυτόν θα δώσει πιο πολλά να έχει. Και αυτόν των αχρίων δούλων ρίψατε εις το σκότος το εξώτερο, εκεί θα είναι ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Δούλος. Δεν είναι κοσμικός. Είναι ένας από τους τρεις δούλους που φεύγοντας ο Κύριος του, του έδωσε τα υπάρχοντά του. Δούλος. Και μας λένε μερικοί, η σωτηρία δεν χάνεται. Γίνε πονηρός δούλος και θα σου πω εγώ αν χάνεται. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Ο Απόστολος Παύλος λέει, με τα φόβου και τρόμου να κατεργάζεστε τη σωτηρία σας. Δηλαδή, κατεργάζομαι σημαίνει εργάζομαι μέχρι τέλους με ζήλο. Μέχρι τέλους όμως. Γιατί τότε όταν με τα φόβου και τρόμου κατεργάζεστε, όχι στην αρχή που πίστεψες, μέχρι τέλους τη σωτηρία σου, τότε ο Θεός θα είναι ο ενεργών εν ημίν, και το θέλειν και το ενεργήν το δικό του. Τότε. Να γιατί η ικανότηση ημών είναι εκ του Θεού. Να πότε η ικανότηση ημών είναι εκ του Θεού? Όταν κατεργάζομαι με φόβο και τρόμο τη σωτηρία μου και ο Θεός έρχεται και βάζει το δικό του θέλημα και το αντικαθιστά με το δικό μου, και το δικό του έργο που το αντικαθιστά με το δικό μου. Και περπατάω με ασφάλεια, με σιγουριά στο δρόμο μου για τον ουρανό. Πράγματι ο Κύριος έρχεται, αλλά όταν θα έρθει θα βρει την πίστη σου σε σένα, θα βρει την πίστη στη γη, θα με βρει στην πίστη ή θα με βρει να παίζω με ένα iPad, με ένα tablet και με ένα τέτοιο απ' όλα, τα παιχνιδάκια μου και ό,τι άλλο κάνουν εκεί. Ο Θεός να μας φυλάει, αγαπημένα μου αδέρφια. Δεν μπορούμε να παίξουμε, να εργαζόμαστε. Σε έχει κάνει διάκονο της Καινής Διαθήκης, είτε το θέλεις είτε δεν το θέλεις. Πρόσεχε. Και εσείς παιδιά μου, διώχτε τα, πετάχτε τα. Δεν είμαι εναντίον της τεχνολογίας, γιατί είναι χρήσιμη στη δουλειά μας. Είμαι εναντίον να με κλέβει ο κλέφτης το χρόνο και το έργο που μου έχει δώσει ο Θεός. Δεν θέλω να μου κλέβει τα δώρα του Θεού. Δεν θέλω να μου κλέβει το αίμα του Χριστού, το Πνεύμα το Άγιο, το Λόγο του Θεού, με ματαιότητες. Προσέξτε, αδέρφια μου αγαπημένα, μικρά και μεγάλα, να προσέξουμε. Να προσέξουμε, γιατί ο Κύριος έρχεται ταχαίως, ο Κύριος έρχεται καθήν ώραν, δεν στο χάζεστε. Αμήν.